Ο Αντώνη Σαμαρά όχι απλά πήγε στην κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, αλλά προκάλεσε και εντελήριο στους ορκισμένους οπαδούς του έκτοτου που είχαν μαζευτεί στη Μητρόπολη από νωρίς. Λίγο πριν τις 10 το πρωί, ο πρώην πρωθυπουργός και η σύζυγός του έκαναν την εμφάνισή του στο παρεκκλήσι τη Μητρόπολη για να τιμήσουν τον τέος και έτυχαν αποθεωτικής υποδοχής. Μάλλον γιατί τα όρια μεταξύ δεξιάς, νέας δημοκρατίας, ακροδεξιάς και στέματος δεν είναι τελικά τόσο ευδιάκριτα. Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς φώναζε με πάθος το βασιλικό κοινό, που λίγη ώρα πριν φώναζε ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά. Είχε προηγηθεί η δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού με ξεκάθαρες βολές κατά της απόφασης της κυβέρνησης για την κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Οι δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν του σημειώνει με νόημα ο Αντώνη Σαμαράς, υπενθυμίζοντας τον Κυριακό Μητσοτάκη το παρελθόν και το παρόν της δεξιάς παράταξης.